Ψιλωρίτης, εντάξει, λίγο πολύ μας φέρνει στο μυαλό διάφορα χωριά, μας φέρνει και τα Νόγια στο μυαλό. Φυσικά. Και θέλω να πάμε σε ένα Νογιανό τώρα, έτσι, να σου κάνω και εγώ έκπληξη. Νογιανό μπασκετμπολίστα και μάλιστα από τους καλύτερους που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ωραία. Να τον καλησπερίσουμε. Να τον καλησπερίσουμε. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη στη γραμμή. Ναι, καλή. Να μου επιτρέψεις, Χρήστο, αυτό το πρόλογο, γιατί είδαμε Ψιλωρίτη λίγο πριν μιλήσουμε μαζί σου. Είναι ο Χρήστος Αλούστρος, ο κριτικός της εθνικής ομάδας μπάσκετ, που διαπρέπει με την εθνική στα τελευταία παιχνίδια και χθες στη Σερβία. Χρήστο, καλώς ήρθες στην Ελλάδα καταρχήν, μετά το ταξίδι στο Βελιγράδι. Και από τον αέρα, επίσης, να σου πούμε τα συγχαρητήριά μας, να σου δώσουμε τα εύσημα για τις καταπληκτικές σου εμφανίσεις με την εθνική. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τελείως τυχαία, λίγο πριν μιλήσουμε μαζί, εδώ βλέπαμε Ψιλωρίτη χιονισμένο στο χωριό σου και λίγο πιο πάνω. Βέβαια, έχει πέσει το πρώτο χιόνι. Ναι, από ό,τι είδα έχει ένα μέτρο χιόνι. Εντάξει, καλά είναι. Είναι ενημερωμένος ο Χρήστος, άλλωστε έχει τους συγγενείς του εκεί, μιλάει καθημερινά, ξέρει τι γίνεται. Χρήστο, η αλήθεια είναι πως σε αυτές τις τελευταίες σου εμφανίσεις δείχνεις ότι όχι απλά γίνεσαι μέλος της εθνικής ομάδας, αλλά μπορείς και την καθιέρωση. Τουλάχιστον το λέμε εμείς αυτό, γιατί βλέπουμε ένα Χρήστο Αλούστρο ιδιαίτερα όριμο. Ναι, εντάξει. Καταρχάς είναι πολύ τιμητικά τα λόγια αυτά. Όταν παίζεις με το εθνόσημο, πάντα δίνεις το 100%. Για μένα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία αυτό εδώ και ένα χρόνο. Μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω περισσότερο στα τελευταία δύο παιχνίδια. Θεωρώ ότι έδωσα τα πάντα. Το πρώτο μας κερδίσαμε τη Γερμανία, ήταν μια μεγάλη νίκη και μπροστά σε ελληνικό κοινό. Παρόλα αυτά, στο δεύτερο μάτι δεν τα καταφέραμε, αλλά παρόλα αυτά κρατάμε κάποια διαστήματα καλά. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, χθες νομίζω πως φάνηκε ότι το θέλαν και περισσότερο οι Σέρβοι. Η αλήθεια όμως είναι ότι θέλαμε κι εμείς, αν μπορούμε, να τερματίσουμε αίτητη. Όχι ότι δίνει κάτι έξτρα αυτό, αλλά όπως και να το κάνεις, το αίτητο που κρατούσαμε μέχρι χθες ήταν σημαντικό. Ναι, σίγουρα. Αυτό ήταν ένας στόχος, ο οποίος όμως τελικά δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε. Οι Σέρβοι όμως κατέβηκαν με παιδιά τα οποία αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Εμείς είμαστε λίγο πιο άπειρη ομάδα. Μας έλειπε και ο Γιάννης Ομπορούζης, ο οποίος καλός εχόντως των πραγμάτων, άμα υπήρχε θα ήταν τελείως διαφορετικό το μάτς. Θεωρώ ότι δίκαια κερδίσαν οι Σέρβοι. Τη χρειαζόταν πολύ την νίκη. Εμείς έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο παιχνίδι είναι και στο Ηράκλειο. Να απολαύσουμε με τη Γεωργία. Τη συνέχεια. Μπράβο. Να απολαύσουμε τη συνέχεια και να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Φαντάζομαι, Χρήστο, ότι παρεμπιπτόντως χαίρεσαι ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η Εθνική έχει κάνει σχεδόν δεύτερο σπίτι της, να μην πω πρώτο, στο μπάσκετ, μάλλον πρώτο πρέπει να πω, τα δύο αωράκια και την Κρήτη. Δηλαδή, το να παίζεις με την Εθνική Ομάδα και το Εθνόσημο μέσα στο νησί σου είναι και για σένα, φαντάζομαι, ιδιαίτερα ξεχωριστό. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάω. Την Κρήτη λησμονώ συχνά, έχω μεγαλώσει εκεί. Έχει όλη η οικογένειά μου εκεί. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Κάθε φορά που έρχομαι είτε για να παίξω με την Εθνική είτε για να παίξω ως αντίπαλος με το Ρέθινο, νιώθω πολύ οικεία. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω πολύ να έρχομαι. Μόνο τα καλοκαίρια για λίγο διάστημα, γιατί λόγω των προπονήσεων και των αγώνων είναι περιορισμένος ο χρόνος μου. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πολύ όμορφο και θεωρώ ότι και το τελευταίο μάτς θα είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι θα είναι μπροστά στο κριτικό κοινό και περιμένουμε τους φιλάθλους να έρθουν και να το απολαύσουν για ακόμη μια φορά και με τις φωνές τους να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στη νίκη. Είναι έδρα τα δύο αωράκια, ειδικά όταν γεμίζουν, έτσι. Έτσι είναι. Είναι πολύ όμορφο γήπεδο και θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούν, πιστεύω, και καλύτερα στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι ήδη γίνονται κάποιες κινήσεις. Μακάρι να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και να πάνε ακόμα καλύτερα. Χρειαζόμαστε, νομίζω, Χρήστο, και ομάδα για να το εκμεταλλευτούμε το γήπεδο. Και το λέω, φυσικά υπάρχουν ομάδες με ιστορία, αλλά χρειαζόμαστε και μια ομάδα, εννοώ, επιτέλους να ξαναδούμε κάποια στιγμή στο Ηράκλειο στην Α1. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δεν σου κρύβω ότι κι εγώ, σε συζητήσεις που έχω ανά καιρούς με μπασκετικούς ανθρώπους, όλοι μου λένε για το Ηράκλειο ότι θα πρέπει να υπάρχει
κάποια στιγμή να ξαναγυρίσει το Ηράκλειο στην Α1. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το βάλουν κάτω οι άνθρωποι του Ηρακλείου και του κριτικού μπάσκετ, να το σκεφτούν πολύ σοβαρά και να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα, να γίνει μια σύμπραξη, μια συνένωση και να ξαναδούμε στα υψηλά πατώματα του Ηράκλειου. Χρήστο, επειδή ξέρω ότι είσαι καθοδόν για Πάτρα μετά την επιστροφή από τη Σερβία, μόνο το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, οι προσωπικοί σου στόχοι, τι άλλο ονειρεύεσαι? Η προσωπική μου στόχη φέτος είναι με την ομάδα μου καρχά στον Προμηθέα να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε κάνει μια καταπληκτική πορεία τώρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Μπορούμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά και μακριά αν είμαστε κενωμένοι και είμαστε υγιείς. Το πιστεύω αυτό γιατί είμαστε μια ομάδα με πολλά προσόντα και το έχουμε ήδη δείξει. Όσον αφορά την εθνική, όποτε μου ζητάτε θα είμαι εκεί να δίνω το 100%. Και θεωρώ ότι όσο μακριά πηγαίνει η ομάδα μου, τόσο πιο πολύ θα βελτιώνομαι κι εγώ και θα μπορώ να είμαι στο ψηλό επίπεδο. Αυτό θέλω, να παραμείνω εκεί και πολλές φορές να μπορώ να πρωταγωνιστώ. Αυτό θέλουμε κι εμείς και είμαστε σίγουροι πως θα το πετύχεις κι εσύ και ευχόμαστε το ίδιο και στο Δημήτρη το Μαυροϊδή που είναι και αυτός κριτικής καταγωγής. Χρήστος Αλούστρο, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι γιατί ξέρω πως είσαι πολύ πιεσμένος αλλά μας μίλησες για τα τελευταία κατορθώματά σου. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.